ξεκινήσετε τη φάση. Βλέπουμε τον επιθετικό μπαίνει στην περιοχή και ο αμυντικός κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, είδατε πεντακάθαρα τη φάση. Τι θα σφυρίζατε? Κύριε, πες με εσύ, παιδί μου. Τι θα σφύριζα, κύριε? Πέναλτι θα σφύριζα, αφού μέχρι εδώ ακούσαμε το κόκαλο του επιθετικού να σπάει. Εγώ περνούσε μια ντακότα από πάνω, δεν άκουσα τίποτα. Πολύ βιαστικές αποφάσεις, ρε συνάδελφε, παίρνεις. Τι βιαστικές αποφάσεις, συνάδελφε, αφού έπεσε ο άνθρωπος, είναι θεμελιώδης νόμος της φυσικής ότι δεν μπορεί κάποιος να πέσει μόνος του, κάποια άλλη δύναμη έδρασε πάνω του και τον έριξε κάτω. Άμα δεν δράσει κάποια δύναμη στην τσέπη μας, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα ούτε να δούμε, ούτε να ακούσουμε, ούτε να σφυρίξουμε τίποτα. Θεμελιώδης νόμος της διοικητικής. Μπράβο το παιδί μου. Ευχαριστώ. Μπράβο. Και πες όλη την τάξη, τι θα σφύριζες εσύ? Να σας πω αμέσως, εάν εχθές το βράδυ, πριν το μάτς δηλαδή, είχε έρθει σε επαφή με εμένα ο πρόεδρος του επιτιθέμενου, θα σφύριζα απέναντι και θα απέβαλα με κόκκινη κάρτα τον αμυντικό. Μπράβο. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή ο πρόεδρος του αμυντικού είχε έρθει σε επαφή μαζί μου, τότε θα έβγαζα έξω αμέσως με κόκκινη κάρτα τον επιθετικό για θέατρο. Μπράβο το μαθητή μου. Λοιπόν, ας περάσουμε στο τεστ νούμερο 2. Γυρίστε τα κεφάλια σας. Έτοιμοι ποδοσφαιριστές? Ξεκινήστε. Λοιπόν, βλέπουμε τον παίκτη μας μπαίνει στην περιοχή, τον πιάνει ένα αεράκι, μια μπουκαδούρα και πέφτει κάτω μόνος του. Λοιπόν, γυρίστε τα κεφάλια σας και πείτε μου, τι θα σφυρίσατε εσείς? Πέραντι του κερατά θα σφυρίσαμε, κύριε καθηγητά. Πέτ' τον σκότωσα το παιδί, τον σκότωσα. Εσείς ένα φορείο και εσύ ρε γιατί δεν σφυρίζεις? Τι γιατί δεν σφυρίζω, τι λέει κύριε καθηγητά, αφού μόνος του έπεσε? Καλά ρε, προηγουμένως μας έλεγες ένα νόμο της φυσικής που ήταν και θεμελιώδης, που κάνεις πέφτει κάτω μόνος, άμα δεν τον κλωτσίσω προηγούμενος και δεν τον αγγίξεις. Έλα εδώ ο αμυντικός, ήταν ένα μέτρο μακριά, κύριε καθηγητά. Και άμα έρχονταν εχθές ρε ο παράγοντας της ομάδας και σου βάζε αυτό στο χέρι το τούβλο, πάλι ένα μέτρο θα βλέπεις απόσταση. Φυσικά και θα βλέπα ένα μέτρο, κύριε καθηγητά. Έστα διάλεσαι, δεν τρώγεις με τίποτα. Τι έπανες και εσύ και σφυρίζεις μόνος σου, γιατί σφυρίζεις μόνος? Κύριε καθηγητά, έχω αγοράσει ένα σπιτάκι αυτόν τον καιρό και ήθελα να το επιπλώσω. Και σφυρίζω έτσι, καταλάβατε, για καλά χαρτσιλικάκι. Μπράβο, μπράβο ρε παιδί. Τι μεγάλη χαρά και συγκίνηση μπορεί να αισθάνεται ένας καθηγητής που έχει τέτοιο διαμάντι μαθητή με συντάξη. Μόνο εγώ μπορώ να το καταλάβω. Έφυγε παιδί μου. Εσύ μια μέρα θα πας πολύ ψηλά. Να μου δώσεις το τηλέφωνο σου, να το δώσω σε προέδρους, σε παράγοντες ομάδων, σε όλο τον κόσμο, στις παράγκες. Γιατί εσύ θα σφύριξεις μέχρι και Champions League. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, μόνο το δικό το τηλέφωνο χρειάζεται, το δικό μου δεν το χρειάζεστε. Πώς το χρειάζομαι και το δικό σου το δώσω σε κανένα γραφείο συνοικεσίων? Μπας και σε βρουν καμιά πλούσια νύφη και σε βολέψουμε και σε παντρέψουμε. Γιατί με τα μυαλά που κουβαλάς εσύ, λεφτά από τη διαιτησία δεν πρόκειται να αποκτήσεις. Στο λέω εγώ.